Οι νέες μειώσεις των συνταξιούχων σε παλιούς και νέους συνταξιούχους έρχονται στην αρχή του νέου χρόνου και οι απόμαχοι της δουλειάς βρίσκονται σε αγωνιστική εγρήγορση. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων Ικαλάρισσας, Θανάσης Κουματζέλης, αναφέρθηκε στη διαμαρτυρία των συνταξιούχων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Συνταξιούχοι, την Παρασκευή πραγματοποιήσαμε, όπως είχαμε πει, την κάθοδο στην Αθήνα. Η εκτίμηση της ΣΥΑ είναι, που έγινε μετά την εκδήλωση, είναι ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη, με παλμό η συγκέντρωση μπροστά στο Σύνταγμα. Ήταν τελευταία φορά είχαμε 64 λεωφορεία και αυτή τη φορά φτάσαμε στα 80 λεωφορεία, που θεωρείται ότι οι συνταξιούχοι όσο περνάει ο καιρός κατανοούν τις θέσεις της ΣΥΑ. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι φανερό σε όλους τους συνταξιδούχους και έτσι είχαμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. 30% θα έχουμε περικοπές, θα αρχίζει από 18% και θα φτάνει μέχρι 30% και. Επίσης, το επικουρικό με τη νέα αξιολόγηση που κάνουν, την προσωπική διαφορά που λένε αυτοί, του μαθηματικού τύπου, γιατί οι συντάξεις του επικουρικού όσοι πήραν μετά το 2015 δεν πήρε κανένας ακόμα. Λέει θέλουν να βρουν το μαθηματικό τύπο, δηλαδή πώς θα πιτσουκόψουν τους συνταξιούχους και να τους δίνουν τα λεφτά. Και αυτού θα έχουμε μείωση. Το επικουρικό θα αρχίζει από 30 ευρώ ή και 18 ευρώ σε μερικές περιπτώσεις και θα φτάνει μέχρι 157. Οι δε υπαλλοί, όπως παράδειγμα εγώ που παίρνω 178 ευρώ επικουρικό, θα φτάσουμε στα 94 ευρώ και στα 70 ευρώ ορισμένοι συνταξιούχοι παλιοί. Επομένως, το κόψιμο των συντάξεων αφορεί όλους, και τους νέους και τους παλιούς. Γιατί με ρωτάνε πολύ, εμείς τώρα, όχι και εμάς, γίνεται επαναξιολόγηση και θα έχουμε περικοπές για όλους τους συνταξιούχους.